Όπως ανέφερε πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μέσω της καθημερινής έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ σφοδρότατη επίθεση και με πυράβλους, αλλά και με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, χτυπώντας ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και μονάδες της αεράμυνας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που είχαμε αργά χθες βράδυ για μεγάλη πυραυλική επίθεση εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας, οι οποίοι ήταν κυρίως θερμοηλεκτρικά εργοστάσια αλλά και τοποθεσίες όπου υπάρχουν αεροδρόμια. Κάτι που επιβεβαίωσαν και οι Ουκρανικές αρχές νωρίς το πρωί, λέγοντας ότι χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι οποίοι και επέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές, με τη ρωσική επίθεση να διεξάγεται ταυτόχρονα σε 10 Ουκρανικές επαρχίες και να προκαλεί τεράστια προβλήματα, αν και η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, ως συνήθως, ανακοίνωσε ότι κατάφερε να καταρρύψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων και drones, 84 στους 99. Αυτό όμως που δεν ήταν γνωστό και αποκάλυψε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πριν από λίγο, ήταν ότι έγινε χρήση και υπερηχητικών πυράβλων Kinzhal. Οπότε μιλάμε πλέον για στόχους που η Ρωσία ήθελε πάση θυσία να χτυπήσει, αφού η Kinzhal είναι ασταμάτητη και άρα είχαμε ένα βραδινό υπερηχητικό χτύπημα που είτε διεξήχθη ως αντίπεινα στις επιθέσεις των Ουκρανών στα ρωσικά σύνορα και σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε είναι το προήμιο κάτι πολύ μεγαλύτερο που έρχεται, καθώς λαμβάνουμε συνεχώς πληροφορίες που δείχνουν ότι κάτι έρχεται.